Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, καλή μας αρχή. Οπωσδήποτε η έναρξη διαδικασίας της αναθεώρησης του Συντάγματος είναι μια στιγμή για σκέψεις. Το Σύνταγμα δεν είναι ένας άνωθεν κανόνας, ούτε ένα ξαφνικό συμβόλαιο πολιτικών ή σοφών, αλλά προϊόν της ιστορίας και της κοινωνίας. Προκύπτει μέσα από τους αγώνες των λαών και μέσα από κορυφαίες κοινωνικές αντιθέσεις. Η ρίση του Ηράκλειτου, πάντα κατέριν γίνεσθε, ακριβώς αυτή τη διαλεκτική της δημοκρατίας εκφράζει. Όντως, η σύνταξη των ελληνικών συνταγμάτων προκύπτει μέσα από επαναστάσεις ή έστω από κοινωνικοπολιτικούς κραδασμούς. Τηλεγραφικά θυμόμαστε τα επαναστατικά συντάγματα 1822-1827, Επιδαύρου, Άστρους και Τριζίνας. Ακολούθησε το Σύνταγμα του 1844 ως αντίδραση στην απολυταρχία του Όθωνα, αυτό του 1864 με δημοκρατικά χαρακτηριστικά, στον 20ο αιώνα 1911 με τον Βενιζέλο, 1927 όπου καθιερώνεται η αβασίλευτη δημοκρατία, ενώ το 1952 συνδυάζονται η βασιλευόμενη δημοκρατία με τον κοινοβουλευτισμό. Τέλος, με την αποκατάσταση της δημοκρατίας του 1974 εισάγεται πλέον το ισχύον σύστημα της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας μαζί με έναν ευρύ κατάλογο ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε αντίθεση με την απολυταρχία, η δημοκρατία συνθέτει, αλλά δεν επιχειρεί να κρύψει, ούτε ενδιαφέρεται να κρύψει, τους κοινωνικούς ανταγωνισμούς από τους οποίους πηγάζουν οι θεσμοί της. Το ίδιο το Σύνταγμα, άλλωστε, ενσωματώνει μια θεμελιακή αντίφαση. Από τη μια πλευρά είναι κανόνας και επομένως επιζητεί υπακοή. Από την άλλη, κατοχυρώνει την ελευθερία, αφού εγγυάται ότι ο πολίτης μπορεί να δεσμεύεται μόνο από ένα συμβόλαιο στη σύνταξη του οποίου έχει λάβει μέρος ο ίδιος. Έτσι λοιπόν αυτή η υπακοή συνεπάγεται παράλληλα και άρνηση του εξαναγκασμού και κάθε αυταρχικής εξουσίας. Βεβαίως οι κανόνες του Συντάγματος δεν πρέπει να απηχούν πρόσκαιρα πολιτικά συμφέροντα ή συγκυρίες, αλλά να στηρίζονται σε σταθερότερες αξίες ανθρωπισμού, δημοκρατίας και πολιτισμού. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει μια συνταγματική αναθεώρηση να στηρίζεται σε ευρύτερες συνενέσεις, ώστε να αποτελεί ένα ανθεκτικό θεμέλιο για το κοινωνικοπολιτικό οικοδόμημα. Κατά τη διάρκεια βέβαια της οικονομικής κρίσης, η θεσμοί της δημοκρατίας πέρασαν μια πρωτόγνωρη στο είδος της δοκιμασία αντοχής. Η δοκιμασία έδειξε ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν αρκεί να αποτελούν τυπικά δεδομένα, αλλά πρέπει να έχουν λειτουργικότητα και ουσία. Αυτά τα διδάγματα εμπνέουν την παρούσα πρόταση αναθεώρησης. Στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρείτε ρυθμίσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του. Στο σύνολό τους οι προτάσεις αφορούν τα δικαιώματα όλων, τη χώρα γενικά, τη δημοκρατία γενικά. Εν υπάρχουν μάλιστα, θα τις διακρίνετε, και προτάσεις που διακινδυνεύουν ακόμη και κόστος ψήφων προκειμένου να υπηρετηθούν διαχρονικές αξίες του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Για την πολιτική φυσιογνωμία των προτάσεων, μια νίκη θα κάνω μόνο. Η πρόταση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ εμπνέεται από μια ιστορική συγκυρία, αυτή της συνάντησης των αξιών της αριστεράς με τη δημοκρατία. Αν μια έννοια έχει συνδεθεί μέχρι σήμερα με το θεωρητικό και το πρακτικό λόγο της αριστεράς, αυτή είναι η ισότητα. Η δημοκρατία, από την άλλη, χαρακτηρίζεται από τη στήριξη της πολιτικής στις αποφάσεις της πλειοψηφίας.
Σήμερα ακριβώς στη χώρα μας, όπως και σε άλλες, η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τους πληθυσμούς των μη εχόντων και τους έχει καταστήσει πλειοψηφικούς. Γι' αυτό και η ουσιαστική λειτουργία των κανόνων της δημοκρατίας έχει πλέον εξισωτική δυναμική και τίνει προς τις κοινωνικές αλλαγές και μάλιστα τις ριζοσπαστικές. Το κέντρο βάρους λοιπόν αυτής της πρότασης αναθεώρησης είναι οπωσδήποτε η εμβάθυνση της δημοκρατίας. Λόγω του περιορισμένου χρόνου θα αναφερθώ μόνο σε προτάσεις που αφορούν ακριβώς τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δομικά στοιχεία βέβαια της δημοκρατίας αποτελούν η συμμετοχή του ενεργού πολίτη στις αποφάσεις, καθώς και η δέσμευση και η λογοδοσία των αρχόντων. Τα τελευταία αυτά στοιχεία πρέπει να διασφαλίζονται κατεξοχήν και μέσω της αντιπροσωπευτικότητας. Έτσι λοιπόν στις προτάσεις αυτές συναντώνται κάποιες, αλλά όχι πολυάριθμες αμεσοδημοκρατικές πινελιές, ενώ οι περισσότερες πιο ανεπτυγμένες προτάσεις είναι αυτές οι οποίες θεραπεύουν κάποιες δυσλειτουργίες ή και αδυναμίες των θεσμών αντιπροσώπευσης. Θα προτάξω, λόγω σημασίας, από αυτές την καθιέρωση ενός αναλογικού εκλογικού συστήματος στο άρθρο 54 του Συντάγματος, την πρόταση καθιέρωσης. Πέραν της ουσιαστικής προαγωγής των αντιπροσωπευτικών θεσμών, η τυπική αναβάθμιση της ρύθμισης σε συνταγματική διασφαλίζει την πρόληψη σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλειών που θα είχαν βραχυπρόθεσμους κομματικούς ορίζοντες. Εδώ λοιπόν εντάσσονται οι αναθεωρήσεις αρκετών άρθρων. Έχετε διαβάσει οπωσδήποτε την πρόταση. Δεν χρειάζεται να κάνω μια κατάρθρον αναφορά, αλλά θα επισημάνω ορισμένα κρίσιμα σημεία. Καταρχήν θέλω να εξηγήσω και το συσχετισμό, τουλάχιστον που επιχειρώ προσωπικά αυτή τη στιγμή, και της μεταρρύθμισης αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος με την λειτουργία της δημοκρατίας και την αντιπροσωπευτικότητα. Η θωράκιση της πολιτικής ευθύνης με το άρθρο 86 είναι σημαντική όχι μόνο επειδή η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί μια αυτονόητη ανάγκη, αλλά και επειδή διασφαλίζει ακριβώς τη λογοδοσία των πολιτικών ως στοιχείο της δημοκρατίας. Με αυτήν την αναθεωρητική κατεύθυνση που αφορά το άρθρο 86, καμιά σχέση δεν έχουν οι ισοπεδωτικές ιδέες που θεωρούν όλους τους πολιτικούς απριόρι ενόχους. Λίγα λόγια πρέπει να πούμε βέβαια, επειδή πρόκειται και για θέμα που σμίκρινε την αναθεώρηση του άρθρου, την αναθεώρηση του 2008, για το λόγο της μη ένταξης της αναθεώρησης του άρθρου 16 στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη γνώμη μου, ο δημόσιος χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι απλώς αναγκαίος, είναι ζωτικός. Πρώτον, επειδή η γνώση στην εποχή μας για πρώτη φορά γίνεται εργαλείο επιβίωσης της ανθρωπότητας καθολικά. Στο παρελθόν, ο κόσμος δεν είχε διανοηθεί το ενδεχόμενο μιας συλλογικής αυτοκαταστροφής της γης λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή λόγω καταστροφής του περιβάλλοντος. Σε ένα πανεπιστήμιο ιδιωτική επιχείρηση, ωστόσο, η έρευνα και η εκπαίδευση είναι αδύνατο να αντιστρατεύονται στις στοχοθεσίες και στα συμφέροντα των ιδιοκτητών χρηματοδοτών. Δεν έχουν περιθώρια οι επιχειρήσεις αυτές, επιδιώκοντας το κοινό οικολογικό όφελος, να ανακαλύπτουν, για παράδειγμα, την ανάγκη για δαπανηρά φίλτρα ή για όρια σε βιομηχανίες και σε άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες δικές τους. Επίσης, δεν διευκολύνονται να ανακαλύπτουν ότι τεχνολογικά προϊόντα τους τυχαίνει να έχουν επικίνδυνες ακτινοβολίες. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ενδιαφέρονται για εφαρμογές που προάγουν την ανταγωνιστική θέση των ιδιοκτητών τους, αλλά όχι τόσο για τη βασική έρευνα, ούτε για γνώση που μπορεί να προωθήσει τα συμφέροντα των ανταγωνιστών. Αντίθετα, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, ο διδάσκουσα είναι ελεύθεροι να ερευνούν τα πάντα
και να αναπτύσσουν γνώμες και απόψεις ακόμη και κατά του ίδιου του κράτους. Δεύτερον, η θεώρηση του εξισωτισμού αρχής της αριστεράς και της δημοκρατίας ως ανταγωνιστικού προς τη καλλιέργεια της αριστείας έχει αρχαίγωνο παρελθόν και ζωντανό νεοφιλελεύθερο παρόν, αλλά είναι άστοχη. Ο Αριστοτέλης το είχε έγκυρα προσέξει. Ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να βρει την αληθινή γνώση. Πολλοί όμως μαζί κάτι καταφέρνουν. Η επιστήμη χρειάζεται τον ανοιχτό διάλογο, αφού όσο περισσότεροι μετέχουν σε αυτόν, τόσο πιο πλούσια γίνεται η γνώση. Αντίθετα, όταν η γνώση αντιμετωπίζεται ως προνόμιο λίγων αρίστων, τότε η συνθήκη της πρόοδου αποδυναμώνεται. Η αριστεία, ας το προσέξουμε αυτό, είναι προϊόν της δημοκρατίας και της ισότητας και όχι αντίπαλός τους. Τρίτο και τελευταίο που θέλω να πω για το Πανεπιστήμιο, οι μη έχοντες σήμερα είναι πολλοί και με τα δίδακτρα θα αποκλειστούν από την πανεπιστημιακή παιδεία. Ο νεοφιλελευθερισμός πρότεινε φάρμακο της υποτροφίας, ώστε να καταβάλουν δίδακτρα οι φοιτητές. Το αποτέλεσμα όμως ήταν εύκολο να προβλεφθεί και σήμερα πια είναι πραγματωμένο και οφθαλμοφανές. Μια γενιά νέων επιστημόνων σε χώρες που καθιέρωσαν αυτά τα δάνεια, χάρη των διδάκτρων, αδυνατεί να αναπτυχθεί επαγγελματικά επειδή ξεκινά τη σταδιοδρομία της υπερχρεωμένη. Η ιδιωτικοποίηση λοιπόν των πανεπιστημίων βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος του νεοφιλελευθερισμού. Ο Αριστόπουλος Μάνεσης πάντως ήδη από το 1991 έγραφε. Ναι μεν με τον αντικρατικό και αντιφορμαλιστικό λόγο του ο νομικός νεοφιλελευθερισμός φαίνεται από πρώτη όψη να προωθεί την απελευθέρωση της κοινωνίας από το κράτος και επομένως την αυτορύθμιση και τη βαθμιαία αυτονόμησή της. Κατ' ουσίαν όμως, στην πράξη, πρόκειται για υποχώρηση της κρατικής εξουσίας πρώτων ιδιωτικών κέντρων, τα οποία τείνουν να υπερισχύσουν και να αυτονομηθούν αυτά έναντι της κοινωνίας. Και πάλι με Ηράκλειτο θα τελειώσω. Μάχες δεχρή των Δήμων υπέρ του νόμου όσπερ όκοσπερ τύχεως. Στο νόμο με κεφαλαίο του Ηράκλειτου αντιστοιχεί το σημερινό Σύνταγμα. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι η ρίση διατυπώνεται μέσα στο κλίμα της δημοκρατίας για το δικό της νόμο και υπέρ του Δήμου. Ευχαριστώ. Μια ανακοίνωση. Γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου.